Πρόκειται για μια γυναίκα η οποία στο παρελθόν, σας ξαναλέω, είχε καταγγείλει πάρα πολλές φορές ενδοοικογενειακή βία από τον πρώην σύντροφό της. Σήμερα γίνομαι μάρτυρες μιας ακόμα γυναικοκτονίας. Αυτή τη φορά στο Μενίδη. Για ακόμα μια φορά, γυναίκες απροστάτευτες απέναντι στην πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας. Προφανώς δεν φτάνει μόνο η αυτονόητη καταδίκη τέτοιου είδους περιστατικών. Είναι αναγκαίο η πολιτεία να σταθεί πραγματικά δίπλα στις γυναίκες που βιώνουν οποιασδήποτε μορφής κακοποιητική συμπεριφορά. Σήμερα το πρωί κατέθεσα ερώτηση στη Βουλή για τη δημιουργία δομών φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και συμβουλευτικών κέντρων στην Ανατολική Αττική. Είναι πολύ σημαντικό αυτές οι δομές που παρέχουν πέραν της φιλοξενίας και συμβουλευτική υποστήριξη, ένταξη των παιδιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή αντίστοιχα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης νηπίων και βρεφών, να βρίσκονται όσο πιο κοντά γίνεται στον τόπο διαμονής της γυναίκας και της οικογένειας. Να μην είναι σε καμία περίπτωση η απόσταση ανασταλτικός παράγοντας για μια γυναίκα που πρέπει και θέλει να ζητήσει βοήθεια. Η Ανατολική Αττική μέχρι σήμερα δεν διαθέτει ούτε ένα κέντρο κακοποιημένων γυναικών. Ας κάνουμε λοιπόν το ελάχιστο δικό μας χρέος. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη αυτή από την πρώτη γραμμή.